Η ομοφιλοφιλία στη Βραζιλία. Αυτή η εικόνα εκτίθεται στο Μουσείο Εθνογραφίας στη Βουδαπέστη, αλλά μπορούν να τη δουν μόνο άτομα άνω των 18 ετών. Μία μαύρη κορδέλα διασφαλίζει ότι κανένας ανήλικος δεν θα πλησιάσει. Ο λόγος είναι ο νόμος για την προστασία των παιδιών, ο οποίος απαγορεύει την επαφή των ανηλίκων με υλικό που θεωρείται ότι προωθεί την ομοφιλοφιλία. Το μέτρο έχει προκαλέσει ανάμεικτες αντιδράσεις. Υπάρχει ένας άντρας και μία γυναίκα και είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον. Δεν είναι δύο γυναίκες μαζί ή δύο άντρες μαζί, γιατί αν ζούμε σε ένα τέτοιο κόσμο, ο πυλώνας της κοινωνίας, η οικογένεια, θα σπάσει. Άλλοι πιστεύουν ότι η απεικόνιση της ομοφιλοφιλίας δεν ενέχει κανένα κίνδυνο για τα παιδιά. Νομίζω ότι η τέχνη δεν πρέπει να περιορίζεται σε κανένα επίπεδο. Η απόφαση του Εθνογραφικού Μουσείου ήρθε λίγο μετά την απόλυση του επικεφαλής του Εθνικού Μουσείου, επειδή αρνήθηκε να απαγορεύσει την είσοδο σε ανηλίκους στην έκθεση World Press Photo, όπου υπήρχαν φωτογραφίες από ΛΟΑΤΚΙ άτομα. Το Euronews απευθύνθηκε στη διεύθυνση του Εθνογραφικού Μουσείου, θέτοντας ερωτήσεις για τις κορδέλες που περιορίζουν την πρόσβαση. Ωστόσο, η διεύθυνση δεν απάντησε στις ερωτήσεις μας.